Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το ζήτημα της συγκέντρωσης της νομοθεσίας, όπως το αναδείξαμε και στην Επιτροπή, στη συζήτηση που προηγήθηκε στις Επιτροπές, συζήτηση του νομοσχεδίου. Λοιπόν, το ζήτημα της συγκέντρωσης της νομοθεσίας, έτσι ώστε να μπορούν να γνωρίζουν όλοι με ασφάλεια και σχετική ευκολία τι ισχύει κάθε φορά για ένα συγκεκριμένο θέμα, τομέα, αν θέλετε, που τους απασχολεί, είναι πραγματικά αναγκαίο. Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, το νομοσχέδιο αποτελεί μνημονιακό προαπαιτούμενο εν ώψη των μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων της χώρας, όπως απορρέουν από το νόμο 4336, το τρίτο μνημόνιο δηλαδή, που ψήφισαν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι. Τη διάθεση αντίστοιχα προς τούτο κονδυλίων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος μεταρρύθμιση δημόσιου τομέα και ενώ με απόφαση του Πρωθυπουργού επανασυγκροτείται η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης. Έτσι και το νομοσχέδιο που συζητούμε αποτελεί τμήμα των αλλαγών που προωθούνται και αφορούν την αναγκαία προσαρμογή του αστικού κράτους στις σύγχρονες συνθήκες και ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Στη θωράκιση δηλαδή της κερδοφορίας και εξουσίας των επιχειρηματικών ομίλων, με την ακόμα μεγαλύτερη θεμελίωση όλου του νομοθετικού πλαισίου που έχουν στα χέρια τους και σταθερά ενισχύουν για λογαριασμό τους, η μία πίσω από την άλλη, όλες οι αστικές κυβερνήσεις, όπως και η σημερινή. Συνεπώς, το κυριότερο ζήτημα για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι για ποια νομοθεσία μιλάμε, που χρειάζεται να κωδικοποιηθεί, να κωδικοποιείται. Μιλάμε για μια όλο και περισσότερο αντεργατική αντιλαϊκή νομοθεσία, για τους εκατοντάδες μνημονιακούς νόμους που ισχύουν, για μια νομοθεσία που ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο τις αντιδραστικές ευρωενωσιακές οδηγίες και αποφάσεις, που παρέχει συνεχώς διευκολύνσεις και προνόμια στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Και ακριβώς στο διατάφτα αυτό της νομοθεσίας, κανένα άλλο κόμμα δεν αναφέρθηκε, δεν ανέδειξε έστω μία παράμετρο, λοιπόν, και στη συζήτηση της Επιτροπής, αλλά και μέχρι τώρα από τις παρεμβάσεις της ομιλίας των εισηγητών. Παρά περιορίστηκαν σε διαδικαστικά ζητήματα. Βέβαια, ευθύνη για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την πληθώρα των νομοθετικών διατάξεων, όπου είναι δύσκολο ακόμα και για νομικούς, για τους ίδιους τους νομικούς να βγάλουν άκρη, έχουν οι ίδιες οι κυβερνήσεις. Με τη συνεχή προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στο ευρωνοσιακό δίκαιο, μέσω της διαρκούς ενσωμάτωσης των οδηγιών και αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συστηματική εισαγωγή κάθε τόσο εμβόλυμων διατάξεων και τροπολογιών σε άσχετα νομοσχέδια, κατά παράβαση και του ίδιου του Συντάγματος. Και αυτό το έχουμε και σήμερα, για να μην ανατρέξω στο παρελθόν, που τα παραδείγματα είναι πάμπολα, και με την παρούσα κυβέρνηση και με τις προηγούμενες. Τελευταία στιγμή, με την έναρξη της Ολομέλειας, τροπολογία του Υπουργείου Ναυτιλίας. Άσχετη τροπολογία σε άσχετο νομοσχέδιο. Όμως και σε αυτή την κατεύθυνση η αλήθεια είναι πως και η σημερινή κυβέρνηση που κατηγορούσε την προηγούμενη την έχει ξεπεράσει κατά πολύ στην εφαρμογή αυτής της απαράδεκτης πρακτικής. Έτσι στην πραγματικότητα η κωδικοποίηση που επιχειρείται αποσκοπεί να συμβάλλει από τη μία μεριά στον πιο συστηματικό, κρατικό και κυβερνητικό έλεγχο της εφαρμογής αυτής της αντεργατικής αντιλαϊκής νομοθεσίας, στον εντοπισμό κενών και αντιφάσεων που πρέπει να καλυφθούν και να επιληθούν. Αποτελεί όμως το όχημα για τη μονιμοποίηση όλων των άθλιων αντεργατικών νόμων και ευάθυσης του αντεργατικού οπλοστασίου, που ψηφίστηκαν προς όφελος του κεφαλαίου στο πλαίσιο των τριών κατά σειρά μνημονίων. Και συνιστά άλλη μία χαρακτηριστική απόδειξη για το ότι τα περιτέλους των μνημονίων και η επιστροφή στην κανονικότητα που διατυμπανίζει η κυβέρνηση είναι ένας ακόμη προπαγανδιστικός μύθος. Από την άλλη μεριά, η κωδικοποίηση που επιχειρείται αποσκοπεί να συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, εγχώριων και ξένων, έτσι ώστε να είναι πιο σαφές, απλοποιημένο και εύκολα προσβάσιμο σε αυτούς το νομοθετικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούν να λειτουργούν και να πραγματοποιούν τις επενδύσεις για τα κέρδη τους. Αυτό άλλωστε απαιτούν συνεχώς και οι ίδιοι με κάθε ευκαιρία, όπως ασφαλείς νομικούς κανόνες, άρση κάθε είδους γραφειοκρατικών εμποδίων, απλοποίηση διαδικασιών και άλλα. Αυτά μαζί με άλλες παρεμβάσεις που ζητάνε οι επιχειρηματικοί όμιλοι είναι και όσα υπονοούνται με συνθήματα
όπως για την ανάγκη να υπάρχουν ασφάλεια δικαίου και σταθερό φιλεργατικό, φιλεργοδοτικό, πάντα νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να επιταχύνεται η υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων για την κερδοφορία τους. Αυτό άλλωστε δεν αποτυπώνεται και μέσα στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, η αναφορά δηλαδή περί δυσμενών συνεπειών για τους ιδιώτες και τα δικαιώματά τους και πάει λέγοντας. Συγχρόνως, μέσα από αυτές τις αλλαγές, η κυβέρνηση στοχεύει στο να κλείσει τις όποιες ρογμές στην εμπιστοσύνη των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων, στους αστικούς θεσμούς, αλλά και στην ενεργότερη ενσωμάτωση και στράτευση του λαού στους στόχους του κεφαλαίου, που θεωρείται ως μία από τις βασικές προϋποθέσεις για τη σταθερότητα που έχει ανάγκη το κεφάλαιο. Αυτό κρύβεται πίσω από την αναφορά που γίνεται επίσης στην αιτιολογική έκθεση περί δυσμενών συνεπειών της πολυνομίας που υπάρχει για τις σχέσεις πολιτών με το κράτος. Και ακριβώς προκειμένου να εξυπηρετηθούν αυτές οι βασικές στοχεύσεις, προτείνεται με το νομοσχέδιο η ενίσχυση της σύνθεσης και της λειτουργίας, όπως και η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης που ήδη υφίσταται. Και σε αυτό το επίπεδο υπάρχουν προβληματικές διατάξεις για τις οποίες διατυπώσαμε την άποψή μας και στην Επιτροπή. Όπως του σοβαρού ρόλου βεβαίως που θα κληθεί να διαδραματίσει η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης, όχι μόνο στην αυτή καθ' αυτή κωδικοποίηση, αλλά και στην αναμόρφωση του δικαίου. Αλλά και εκεί που εστιάσαμε και αν θέλετε βάλαμε καταθέσαμε τις αντιρρήσεις μας, τις ενστάσεις μας, τους προβληματισμούς αν θέλετε, ήταν με τι κριτήρια θα υλοποιείται αυτή η αναμόρφωση. Και αν δείτε την τροπολογία που καταθέσατε, που έρχεται να συμπληρώσει το παρόν νομοσχέδιο σε ό,τι αφορά το κομμάτι του πρώτου κεφαλαίου του ΚΕΚ, μιλάει μέσα η τροπολογία για κατάργηση μέσω της κωδικοποίησης. Νόμων, αν θέλετε, παραγράφων κτλ. Μέσω της κωδικοποίησης. Άρα αφήνεται το περιθώριο παρέμβαση μέσω της λεγόμενης αναμόρφωσης. Ναι ή όχι. Ή το ότι, για παράδειγμα, η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης, ως όργανο με μόνιμο και διαρκή χαρακτήρα, τα μέλη το οποίο θα διορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού, εξυπηρετώντας προτεραιότητες της εκάστοτε κυβέρνησης. Ή η διάταξη για την αποζημίωση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης, που θα καθορίζεται με απόφαση του ίδιου του Πρωθυπουργού, κατά παρέκκληση κάθε ειδικής διάταξης. Ή η ανάθεση προπαρασκευαστικών ενεργειών σε τρίτα πρόσωπα μέσω αναθέσεων. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο κεφάλαιο του νομοσχεδίου σχετικά με την τροποποίηση της σύνθεσης της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Όπως τονίσαμε και στην Επιτροπή, η συγκεκριμένη διάταξη είναι σε αρνητική κατεύθυνση. Ζητήσαμε στην Επιτροπή και στην επί της αρχής συζήτηση και επί των άρθρων και στη Β' άρθρων και Β' ανάγνωση, στην Τρίτη δηλαδή, ζητήσαμε την απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης, του συγκεκριμένου άρθρου, ώστε να γίνει ένας ολοκληρωμένος και ουσιαστικός διάλογος και συζήτηση με την Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, για τα ζητήματα της σύνθεσής της. Όπως φυσικά, με βάση και την πληροφόρηση που είχαμε πριν από λίγη ώρα, αρνητική είναι και η εξέλιξη με την παραίτηση του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στη χώρα μας. Η αντίρρησή μας δεν έγκυται στη συμμετοχή φορέων από ομάδες πληθυσμού όπως αυτές που ορίστηκαν ή που ορίζονται ή που θα οριστούν, που προτάθηκαν αν θέλετε, δηλαδή η λεγόμενη κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ, ανθρώπων με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό ή τον Ρωμά, αλλά στο δυσανάλογα μεγάλο αριθμό τους. Για παράδειγμα, αντί να είναι από ένας για κάθε ομάδα ΛΟΑΤΚΙ, εκπρόσωπος ομοφιλοφίλων, ένας από τρασέξουαλ και πάει λέγοντας, σύνολο 5, δεν θα μπορούσε να είναι ένας, για παράδειγμα, εκπρόσωπος από την κοινότητα αυτή. Γιατί, για παράδειγμα, και αυτό συζητήθηκε και στην Επιτροπή, το βάλαμε και εμείς, τι θα γίνει για παράδειγμα με άλλες ευάλωτες ομάδες. Βάλαμε των ανθρώπων με αναπηρία. Λοιπόν, τι θα γίνει. Οργανώσεις αναπήρων με πολλά προβλήματα βεβαίως υπάρχουν δεκάδες, να μην πω παραπάνω. Τι θα γίνει.
Εμείς λέμε λοιπόν πως θα αλλοιωθεί η ισόρροπη συμμετοχή στους φορείς που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή για, τη Διεθνή, για, την, για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ενώ η υπερβολική αύξησή τους θα οδηγήσει στη δυσλειτουργία της. Παράλληλα με τη συζήτηση στην Επιτροπή, αναδείχθηκαν από την πλευρά της ΕΕΔΑ και τα μεγάλα προβλήματα στη λειτουργία της, που δεν αντιμετωπίζονται, όπως η εργασιακή ανασφάλεια με τις εργασιακές σχέσεις, συμβάσεις έργου, συμβάσεις παντός τύπου του επιστημονικού προσωπικού, το ότι δεν πληρώνονται οι υπερορίες και παράλληλα το αίτημα για μετατροπή των υφιστάμενων συμβάσεων εργασίας σε αορίστου χρόνου. Αυτή ήταν και η πρόταση που κατέθεσε ο παραιτηθής πλέον πρόεδρος στην Επιτροπή και προφανώς το έχουν αναδείξει και το διεκδικούν και στο παρελθόν αυτό το αίτημα, αυτό το ζήτημα, αν θέλετε. Επίσης το ότι δεν πληρώνονται οι υπερορίες, τα ζητήματα της στέγασης της Επιτροπής, το θέμα των μειωμένων κονδυλίων, του μειωμένου, του ελλιπέστατου προϋπολογισμού, όπως μας τα καταθέσανε και στην Επιτροπή, αλλά και το ότι η προώθηση του συγκεκριμένου άρθρου στο νομοσχέδιο έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά πράξεων ή παραλήψεων που παρεμποδίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της ΕΕΔΑ. Όπως η σημαντική καθυστέρηση μηνών για την έκδοση πράξης διορισμού των μελών της νέας θητείας της Εθνικής Επιτροπής από τον Πρωθυπουργό, γεγονός που δυσχέρανε τη συμμετοχή της Εθνικής Επιτροπής στα διεθνή όργανα, καθώς και η αστοχία στις ρυθμίσεις για το καθεστώς του προσωπικού της. Πέρα όμως από τη συζήτηση για τη συγκεκριμένη διάταξη, για το συγκεκριμένο άρθρο του νομοσχεδίου, επιτρέψτε μου μία αναφορά σε ό,τι στα ζητήματα αυτό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το μεγάλο ζήτημα, κατά τη γνώμη μας, είναι η δοκιμασία της πράξης. Και εμείς, το ΚΚΕ, οι κομμουνιστές, αισθανόμαστε και είμαστε δεσμευμένοι να παλεύουμε πριν απ' όλα να εξαλειφθεί η αιτία, η πρώτη πηγή από την οποία ξεκινάει η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που είναι η εκμετάλλευση της ανθρώπινης εργασίας, η συγκέντρωση πλούτου και η ιδιοκτησία του πλούτου που προέρχεται από την υπερεργασία των ανθρώπων. Αντιπαλεύουμε όλες τις μορφές της ανθρώπινης εκμετάλλευσης και παραβίασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα αυτές που διαχωρίζουν τους ανθρώπους ανάλογα με την εθνότητα, τη θρησκεία, τη φυλή και το φύλο. Πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός είναι σε θέση να δει την ουσία που χωρίζει την τυπική διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την έμπρακτη διεκδίκησή τους. Στη βάση όλων των αρωτέρων, καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο επί της αρχής. Θα αναφερθώ, κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ σε μία τροπολογία η οποία κατατέθηκε στην Επιτροπή Υπουργική και η οποία ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο ως άρθρο και αφορά την τροπολογία με αριθμό 2069 και ειδικό 5 για την παράταση υποβολής αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες. Δείτε, εμείς λέμε ότι πέρα από την παράταση που δίνεται μέσω της τροπολογίας για όσους θέλουν να ασκήσουν αντιρρήσεις, εμείς λέμε ότι το διάστημα είναι μικρό. Το χρονικό διάστημα που δίνεται της παράτασης είναι μικρό. Και λέμε να είναι τόσο όσο είναι αναγκαίο, απαραίτητο για να ασκηθούν όλες οι αντιρρήσεις. Πρώτον. Δεύτερον, όλες οι διαδικασίες, και μάλιστα αυτό στο αντίστοιχο νομοσχέδιο όταν συζητήθηκε και το, αυτό που μόλις προείπα, αλλά και αυτό που θα πω, το είχαμε καταθέσει και το είχαμε αναδείξει και το είχαμε ζητήσει να εφαρμοστεί, άσχετα αν δεν έγινε. Όλες οι διαδικασίες των αντιρρήσεων, της άσκησης των αντιρρήσεων, να γίνουν χωρίς οικονομική επιβάρυνση των ενδιαφερομένων. Με ευθύνη βεβαίως των αντίστοιχων κρατικών υπηρεσιών και ευθύνη του κράτους να καλύψει το κόστος αυτών των όποιων αντιρρήσεων. Λοιπόν, με αυτά κύριε Πρόεδρε, και νομίζω θα έχουμε τη δυνατότητα, γιατί υπάρχουν και άλλες τρεις τροπολογίες υπουργικές, στη δευτερολογία να τοποθετηθούμε, έστω σύντομα, για αυτές. Σας ευχαριστώ.